Καλησπέρα και καλή βραδιά. Είμαι ο Greek Zear της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ένα unboxing giveaway και θα δώσουμε το περιεχόμενο αυτού του κουτιού σε έναν τυχερό, γιατί έρχεται καλοκαίρι, γιατί θα ξεχυθείτε στις παραλίες αν δεν το έχετε κάνει ήδη, θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας τις συσκευές σας, να τραβάτε φωτογραφίες, να είναι όλα φορτισμένα, οπότε ό,τι περιέχετε εδώ πέρα μέσα, ένας τυχερός θα το κάνει δικό του για να μπορεί να θυμάται το Greek Zear της καρδιάς του, το είπα λάθος, φυσικά, και να μπορεί να απολαύσει το καλοκαίρι του. Πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing για να μπορέσω να σας δείξω ακριβώς ό,τι περιέχει μέσα και να σας πω ακριβώς πώς θα το κερδίσετε. Έχω λοιπόν στα χέρια μου το κοπίδι το οποίο χρειαζόμαστε, έχω στα χέρια μου και τη συσκευή, θα σας τα ανοίξω εγώ αυτά για να τα δούμε γιατί έχει δύο αυτοκόλλητα όλα και όλα οι συγκεκριμένοι τα οποία την κρατάνε κλειστή. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Από πίσω δεν έχει κάτι άλλο, γράφει μόνο αυτά τα γράμματα εδώ πέρα. Στο πλάι επίσης δεν έχει κάτι περισσότερο και απλά από μπροστά γράφει Huawei, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έρχομαι λοιπόν εγώ και το ανοίγω. Το κουτί από κάτω είναι ακριβώς έτσι, δεν έχει τίποτα. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέσα, να σας τα δείξω σαν μία πρώτη εικόνα. Μέσα εδώ πέρα αυτό το κουτί έχει ένα power bank, είναι το power bank που βλέπετε, πού το βλέπετε, εδώ το βλέπετε. Είναι λοιπόν το power bank που βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε ένα selfie stick της Huawei, όπως επίσης έχουμε ένα καλώδιο για φόρτιση και για σύνδεση του κινητού για να μπορούμε να κάνουμε και μεταφορά. Το συγκεκριμένο είναι δεμένο σε ένα πλαστικό. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το καλώδιο είναι ένα κανονικό USB α το οποίο καταλήγει σε micro USB, δεν νομίζω να το πιάσει η κάμερα βέβαια αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να σας το δείξω. Και πέραν των συγκεκριμένων έχουμε και έναν adapter από ό,τι βλέπω. Είναι λοιπόν αυτό το μικρό που ήταν εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Αυτός λοιπόν εδώ πέρα ο adapter μας δίνει τη δυνατότητα το καλώδιο το συγκεκριμένο, το οποίο είναι, όπως είπαμε, ένα micro USB, να το μετατρέψουμε σε USB-C, γιατί μπορεί να θέλουμε να φορτίσουμε κάποια συσκευή η οποία δεν είναι micro USB και αυτό θα μας βοηθήσει ούτως ώστε από micro να το κάνουμε C και να μπορούμε να κάνουμε χρήση κανονικά. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι όλα όσα περιέχονται μέσα στη συσκευασία και πάμε να δούμε λίγο τα βασικά. Το power bank το συγκεκριμένο είναι, εδώ πέρα μπροστά γράφει 5. Δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα καλά. Ναι, εδώ πέρα μπροστά γράφει 5. Αυτό μπορώ να φανταστώ ότι είναι 5.000 μιλιαμπεροωρία. Να δούμε λίγο τα γράμματα. Ναι, είναι 5.000 μιλιαμπεροωρία και μπορούμε να το φορτίσουμε με input 5 volt 2 ampere, άρα μιλάμε για 10 watt, όπως επίσης το συγκεκριμένο έχει έξοδο 10 watt. Αυτό λοιπόν έχει μία θύρα micro USB από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά για να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να φορτίσουμε το συγκεκριμένο και από την άλλη πλευρά έχει μία κανονική θύρα USB α την οποία θα χρησιμοποιήσουμε επίσης για να μπορέσουμε να φορτίσουμε την συσκευή μας. Εδώ πέρα δηλαδή βάζουμε το καλώδιο το οποίο έπειτα συνδέουμε στην κάμερα, κινητό ή οπουδήποτε θέλουμε εμείς. Εδώ πέρα αυτό είναι κουμπί, ναι είναι κουμπί και αν το δείτε εδώ πέρα μπροστά σε αυτό το σημείο έχει 4 φωτάκια. Αν το πατήσω θα πρέπει να ανάψουνε. Ναι. Βλέπετε που είναι αναμένο το ένα από τα 4. Αυτό σημαίνει, για να δω. Ναι, αυτό σημαίνει ότι το power bank το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή έχει 25% υπόλοιπο ενέργειας για να μπορέσουμε να φορτίσουμε την συσκευή μας. Κάτω από το power bank, σας τα κρατάω κιόλας για να μην πέσουνε. Ας το αφήσουμε εδώ. Έχει ένα χαρτάκι. Αυτό το χαρτάκι αφορά το power bank και είναι κάποιες πληροφορίες διάφορες για το συγκεκριμένο. Εδώ από κάτω τι έχει. Huawei selfie stick είναι το quick guide για να μπορέσουμε να μάθουμε πώς χρησιμοποιούμε το selfie stick. Δεν έχει κάτι άλλο. Και πάμε να δούμε λίγο το selfie stick. Αυτό είναι όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Δεν είναι μεγάλο σαν μέγεθος, είναι μια χαρά. Να σας συνδέσω εγώ εδώ το Mate XS το οποίο έχω στην κατοχή μου, να δούμε λίγο τα βασικά. Αυτό, δείτε το έτσι γιατί νομίζω ότι βιάζουμε λίγο σήμερα. Αυτό λοιπόν
είναι ακριβώς όπως το βλέπετε. Εδώ είναι ο βραχίωνας στον οποίο τοποθετούμε το κινητό μας και είναι με τον adapter. Okay, θα σας πω. Εδώ πέρα αυτό το στοιχείο είναι αυτό το οποίο βιδώνουμε για να μπορούμε να κρατήσουμε τον adapter σταθερό, ούτως ώστε να μην γυρνάει ή για να είναι πιο δύσκολο να γυρίσει. Και έχουμε το εξής. Εδώ έχουμε το κουμπί, αν το πιάσει η κάμερα, είναι το κουμπί το οποίο έχει πάνω την εικόνα ή το εικονίδιο της φωτογραφικής μηχανής και από πίσω απλά γράφει Huawei, αν το δείτε. Αυτό λοιπόν είναι το κουμπί το οποίο το πατάμε. Δεν ξέρω αν θα το πιάσει το μικρόφωνο. Αν το έπιασε, πρέπει να ακούγατε ένα πολύ μικρό, πολύ ελαφρύ κλικ, κλικ, κλικ. Αυτό έχει το εξής. Έχουμε αυτό εδώ το πινάκι, ας το πούμε έτσι, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να το συνδέσουμε στα κινητά μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είτε κινητό να έχουμε βασικά, είτε κινητό το οποίο έχει υποδοχή για ακουστικά, τα 3,5 χιλιοστά δηλαδή τα οποία λέμε, ή θα πρέπει το κινητό μας, όπως ας πούμε εμένα είναι το δικό μου, το Mate XS, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, δεν έχει υποδοχή για να μπορέσει να συνδεθεί το συγκεκριμένο, άρα θα πρέπει εγώ να συνδέσω κάποιον adapter. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιον adapter μαζί μου, αλλά θα φέρω. Έχω φέρει λοιπόν εγώ εδώ πέρα τον adapter τον οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να το τεστάρουμε και να το δοκιμάσουμε. Αυτός είναι ο επίσημος adapter τον οποίο είχε μέσα η Huawei στο P30 Pro. Άρα λοιπόν έρχομαι τώρα εγώ εδώ, συνδέω τον adapter με το κινητό. Αυτό εδώ πέρα δείτε επίσης, το επάνω το μέρος του τραβιέται και επεκτείνεται για να μπορέσουμε να χωρέσουμε και συσκευές οι οποίες είναι μεγαλύτερες. Το βλέπετε εδώ πέρα, προεξέχει αυτό εδώ πέρα το σημείο του βραχίωνα. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ και τοποθετώ το Mate XS το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για τη δοκιμή. Το βλέπετε, το έχω τοποθετήσει ακριβώς έτσι. Έρχομαι, βάζω από πίσω αυτό για να μην με ενοχλήσει με κάμερες, με όλες τις πληροφορίες. Το συνδέω εδώ. Αυτό έρχεται και κάθεται έτσι. Για να δούμε. Το κινητό μου το αναγνώρισε. Δεν θα μπορέσει να το πιάσει η κάμερα σίγουρα. Αλλά να σας το δείξω λίγο. Εδώ επάνω αν το δείτε, έτσι όπως σκανάρει η κάμερα την οθόνη, βλέπετε που έχει εμφανίσει το εικονίδιο από τα ακουστικά. Άρα λοιπόν, έρχομαι εγώ εδώ, το γυρνάω σε selfie και επειδή είναι το Mate XS πρέπει αναγκαστικά να το γυρίσω έτσι. Αν το δείτε, αυτή τη στιγμή η κάμερα δείχνει την οθόνη από πίσω. Α, όντως βγάζει γιατί το πάτησα κατά λάθος. Άρα λοιπόν, έρχομαι εγώ και μπορώ κρατώντας το, δεν ξέρω τώρα αν θα το πιάσει, αλλά πατώντας το με βγάζω φωτογραφίες, κουκλάκι ζωγραφιστό βγαίνω. Λοιπόν, και έχω βγάλει ένα σκασμό φωτογραφίες, αν το δείτε εδώ πέρα, είναι όλες αυτές. Δεν έχω και μπαταρία επίσης. Λοιπόν, και να δούμε λίγο αυτό αν επεκτείνεται. Α, τέλεια. Αυτό μεγαλώνει τόσο. Και να δούμε λίγο ακριβώς και αυτό το τόσο πόσο είναι. Άρα θα χρειαστεί να το μετρήσουμε. Οπα! Λοιπόν, έχω έρθει, έχω φέρει και το μέτρο για να το δούμε. Άρα λοιπόν, έρχομαι εγώ, μαζεύω το καλώδιο να το βάλω σωστά. Το selfie stick κλειστό, χωρίς να το έχουμε ανοίξει καθόλου, είναι, να το βάλουμε από εδώ, στα 1, 2, 18 εκατοστά. Κλειστό είναι στα 18 εκατοστά. Αν έρθω εγώ τώρα και σας το ανοίξω το συγκεκριμένο, αλλά να σας το ανοίξω μόνο αυτό, τη βάση που βάζουμε το κινητό, όχι να σας το επεκτείνω. Αν λοιπόν έρθουμε και το ανοίξουμε, το συγκεκριμένο είναι εδώ στα 26,5. Άρα μόνο με το βραχίον ανοιχτό είναι στα 26,5. Εφόσον λοιπόν το επεκτείνουμε, αν σας το επεκτείνω πλήρως, και όταν λέμε πλήρως εννοούμε ότι έχει μία επέκταση, 2, 3, 4, 5 επεκτάσεις. Αν λοιπόν αυτό έρθω και σας το... Wow.
Αφού είναι όλα όρθια ακόμα εδώ πέρα, είναι θαύμα. Λοιπόν, έρχομαι, όπως έχουμε πει, 15 φορές και το επεκτείνω, άρα αυτό μεγαλώνει και πάει στα 77 εκατοστά. Αν κλείσουμε το 1 από τα 5, πάει στα 66 εκατοστά. Αν κλείσουμε ακόμη ένα από τα 5, αυτό πάει στα 55,5. Αν κλείσουμε ακόμη ένα, πάει στα 45. Και αν κλείσουμε ακόμη ένα, πηγαίνει στα 35,5. Και φυσικά, αν τα κλείσουμε όλα και επανέλθουμε στο αρχικό, είπαμε ότι είναι στα 26. Αυτό εδώ λοιπόν μας δίνει μια πολύ μεγάλη άνεση για να μπορέσουμε να βγάζουμε selfie, γιατί αν προσθέσει κάποιος ότι έχουμε και την προέκταση του χεριού μας, φτάνει αντίστοιχα στο πιο μεγάλο που μπορεί να φτάσει. Σαφώς το selfie stick είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κουβαλάμε και μαζί μας, γιατί αν σηκωθώ και το δείτε, εμένα τώρα με βλέπετε να φοράω τη φόρμα που φοράω και για γυμναστική, αυτή είναι εδώ πέρα, τυχαίνει από πίσω να έχει μια, από το πλάι να έχει μια τσέπη. Αν έρθω λοιπόν εδώ πέρα και το βάλω μέσα, μπορείτε να δείτε ότι χωράει όλο μέσα στην τσέπη μου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας ανησυχεί. Αντίστοιχα, αν έχουμε κάποιο τζιν ή οτιδήποτε, μπορούμε το συγκεκριμένο να το μεταφέρουμε και να το έχουμε μαζί μας, χωρίς να μας προσθέτει πάρα πολύ όγκο, χωρίς να μας ταλαιπωρεί ή χωρίς να μας δημιουργεί κάποιο θέμα. Και επίσης το power bank είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Δεν γράφει βάρος εδώ πέρα, okay. Αλλά γενικότερα είναι πάρα πολύ ελαφρύ και αυτό επίσης δεν θα το καταλάβουμε λόγω του ότι είναι και πολύ λεπτό. Αυτά λοιπόν είναι τα δώρα ή το δώρο ή το κουτί με τα δώρα τα οποία θα πάρει ένας τυχερός για να μπορεί να περάσει καλοκαίρι φίνο, να έχει τις συσκευές του φορτισμένες και να μπορεί να βγάλει τις φωτογραφίες του. Αυτό είναι ένα δωράκι από το Huawei Customer Service Center στη Μιχαλοκοπούλου 178, το κατάστημα που μας είχε δώσει και τα Huawei Watches που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα και φυσικά και από εμένα για να το απολαύσετε, για να περάσετε τέλεια. Με προσοχή, με τέλειες φωτογραφίες, με φορτισμένες συσκευές, με τα πάντα. Εσείς, για να μπορέσετε αυτό να το κερδίσετε, γράφεστε στο κανάλι ή αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, είμαστε ok, και κάνετε σχόλιο στο βίντεο από κάτω που απλά γράφετε giveaway. Θα κάνω εγώ, μετά από 2 εβδομάδες, μία κλήρωση και ένας τυχερός θα ενημερωθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κανονίσουμε είτε αν είναι στην Αθήνα να βρεθούμε να το δώσω ή αν είναι κάπου αλλού, γιατί μπερδεύομαι έτσι. Να του το στείλω όπως είχα στείλει και το power bank που είχα κάνει giveaway την άλλη φορά. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Καλή αρχή καλοκαιριού, με ασφάλεια, με υγεία. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ. Γεια σας.